προκλητικός και αδιάλακτος ο Υπουργός στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Για την τροπολογία ανέφερε ότι είναι προσωρινή. Μόνο που αυτή η αντιλαϊκή, όχι μόνο προσωρινή δεν είναι, αλλά μόνιμη, με διαρκή επίθεση σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των αυτεργατών, αλλά και συνολικά της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Ήταν επίσης προκλητικός, αναφέροντάς μας, ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε, έτσι ακριβώς το ανέφερε, στο πώς έχει διαμορφωθεί η παγκόσμια ναυτιλία. Δηλαδή, αυτό που επιδιώκουν χρόνια και οι εφοπλιστές, να εφαρμοστούν τα διεθνή κρατούντα, δηλαδή ναυτεργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα, να επεκταθεί για το σύνολο των ναυτεργατών, να προσαρμοστούμε και εμείς ως χώρα για να προσελκύσουμε αυτή την καραμέλα που δεκαετίες όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις πιπηλάνε, για να προσελκύσουμε πλοία και υποτίθεται θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Και αυτό που έχει συντελεστεί είναι ότι όχι μόνο οι εφοπλιστές στα πλαίσια της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους πλοία δεν έφεραν στην ελληνική σημαία, αλλά τις καταστροφικές συνέπειες για τους ίδιους τους ναυτεργάτες, την όξυση της ανεργίας, τη διεύρυνση της ανασφάλιστης εργασίας. Ήταν επίσης προκλητικός αναφέροντας ότι με τα επιδόματα που δώσαμε και τα χρήματα στην ακτοπλοεία σώσαμε το ακτοπλοϊκό δίκτυο. Όταν την ίδια ώρα η πλειοψηφία των αυτεργατών στην ακτοπλοεία έχουν δουλέψει το πολύ 3 μήνες, ότι η ανεργία και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν ακόμα και για το πενιχρό επίδομα των 350 ευρώ ελάχιστοι το παίρνουν, και ότι συνεχίζεται το οξυμένο πρόβλημα για το σύνολο των αυτεργατών όσον αφορά στο δουλειά με δικαιώματα. Του απαντήσαμε ότι πρόσχημα είναι αυτό που αναφέρει στην τροπολογία με αφορμή την πανδημία. Έχουν τεράστιες ευθύνες πάνω από 1,5 χρόνο στα πλαίσια της πανδημίας οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση, και θα έπρεπε να έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε και να διασφαλίζεται η υγεία των αυτεργατών, αλλά και οι αντικαταστάσεις των πληρωμάτων των χιλιάδων αυτεργατών στην ποντοπόρο ναυτιλία, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι, γιατί η ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα, θυσιάζεται στο βωμό της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αυτές είναι οι συνθήκες και που διαρκώς οξύνονται για τους ναυτεργάτες στο σύνολο της ζωής μας, και αποτελεί μονόδρομο, και το βάζουμε και εδώ, όπως το αναφέραμε και σε σχετικό δελτίο τύπου, επιβάλλεται και με αφορμή τις δηλώσεις Φλακιωτάκη από τη σημερινή συνάντηση, η άμεση συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, της ΠΙΝΙΟ, να εξετάσουμε συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες αλλά και οι εργαζόμενοι από αυτή την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Για τις συλλογικές συμβάσεις, για την κοινωνική ασφάλιση, για τις οργανικές συνθέσεις, για την ανεργία, για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα. Σε αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, θέλει οργάνωση και αγώνα μέσα και έξω από τα καράβια να συνεχίσουμε με απεργιακές κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Αποτελεί μονόδρομο το να βγούμε στην αντεπίθεση, να μην σκύψουμε το κεφάλι σε αυτά, στις συνθήκες γαλέρας που θέλουν να επιβάλλουν οι εφοπλιστές στο σύνολο των αυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.